Ερχόμαστε σήμερα και λέμε ότι η νέα δημοκρατία χρειάζεται ένα συμπλήρωμα. Και ποιο είναι το συμπλήρωμα αυτό? Το συμπλήρωμα αυτό μπορεί να είναι ο Κωνσταντόπουλος. Φυσικά όχι. Δεν είπα παρήγα. Φυσικά όχι. Μπορεί να είναι ο Τσοβόλας. Φυσικά όχι. Μπορεί να είναι ο Άκης ο Χατζόπουλος. Φυσικά όχι. Ποιοι είναι? Είναι αυτοί που πήγαν στο Πασό πιστεύοντας το Ελλάς ανήκει στους Έλληνες. Κάποτε πάλευα για λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Όταν ήμουν στο Πασό, το σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Δεν είναι το σύνθημα καθαρή Ελλάδα. Είναι αυτοί που πήγαν στο Πασό πιστεύοντας το Ελλάς ανήκει στους Έλληνες. Και που σήμερα πολιτικά εκφράζονται από τον Πατουβά, τον Παθεμελή και κάποιους άλλους που φωνάζουν για τα πατριωτικά θέματα, τον Κύπουρο. Είναι η πολιτική άνοιξη στο μεγαλύτερο κομμάτι της, αν όχι σε όλο. Είναι η βρισκόμενη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει πρωταγωνιστές στο αγώνα. Και μπορεί η Χρυσή Αυγή με όσους έχει, πολλούς ή λίγους, να κάνει τόσο θόρυβο και να συμμετέχει όσο δεν μπορεί σήμερα, δυστυχώς, να κάνει ο νέος. Η οποία δεν έχει καμία σύγκριση βεβαίως με την ΟΝΕΔ της δεκαετίας του 80, την ΟΝΕΔ του Μιχαλολιάκου και την πραγματικότητα. Τα βλέπει τα πράγματα με το όνομά τους. Η ΕΠΕΜ, η Βασιλική, οι μετανόητοι οι οποίοι πιστεύουν, αυτοί δεν χρειάζονται. Και λέω λοιπόν, αυτοί για λόγους που εκείνοι έχουν επιλέξει, δεν έρχονται με τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέω δεν έρχομαι εγώ για να κάνω υπουργό το Βαρβιτσιώτη, δεν έχω να κάνω υπουργό το Καρατζαφέρη, δεν έχω να κάνω υπουργό το μάλλον. Δεν έρχομαι κύριε, γιατί να σας κουβαλήσω στην πλάτη. Τι κερδίζω που θα έρθει στα πράγματα εσείς? Ούτως ή άλλως δεν με θεωρείτε συνέτερο, δεν με θεωρείτε πέρο, δεν με θεωρείτε αδελφό, δεν με θεωρείτε συγγενή. Έρχομαι και λέω λοιπόν εγώ κυρίες και κύριοι. Και προσπαθώ να το περάσω. Εντάξει ρε παιδιά, ελάτε εδώ σε αυτή τη νέα ελπίδα που είμαστε όλοι. Που είμαστε σαφώς η Νέα Δημοκρατία, ο κόρμος, αλλά και εσάς δεν σας πετάμε. Σας θεωρούμε ότι είστε ένα κομμάτι. Ελάτε στη διανομή της εξουσίας. Ελάτε να πάρετε κι εσείς. Λοιπόν, για να σου δώσει ο άλλος, πρέπει να του δώσεις. Ρε, έλα να μου δώσεις εμένα να κάνεις εξουσία, να πάρω τα υπουργείο, να πάρω. Πάρε και εσύ τη διοίκηση ενός οργανισμού. Πάρε και εσύ ένα υπουργείο. Γιατί ο άλλος θα ήταν να σε κουβαλήσει την πλάτη. Αυτό λέει η νέα ελπίδα. Η νέα ελπίδα λοιπόν είναι η νέα σκέψη, η νέα ιδέα, η νέα πράξη, η νέα πρόταση την οποία κάνουμε εμείς από εδώ για να γίνουμε κυβέρνηση. Είναι η βρισκόμενη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει πρωταγωνιστές του αγώνα, η ΕΠΕΝ, η Βασιλική. Αυτή δεν χρειάζεται. Ελάτε στη διανομή της εξουσίας. Ελάτε να πάρετε κι εσείς. Έρχομαι και λέω λοιπόν εγώ κυρίες και κύριοι. Και προσπαθώ να το περάσω. Η ΕΠΕΝ, πάρε και εσύ τη διοίκηση ενός οργανισμού. Χρυσή Αυγή, πάρε και εσύ ένα υπουργείο. Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Κέρι, 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 κέρι με τον Καρατζαφέρι. Είναι ένα. Κέρι, 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 κέρι με τον Καρατζαφέρι. Είμαι εναντίον των άκρων. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω, δίνουμε δύναμη στη δύναμη του Καρατζαφέρη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να κυβερνήσει την Ελλάδα για να την αλλάξει. Να το πάρουμε χαμπάρι. Ελάτε στη διανομή της εξουσίας. Σε φωνάζω σε καλό. Ελάτε να πάρετε κι εσείς. Έρχομαι και λέω λοιπόν εγώ κυρίες και κύριοι. Και προσπαθώ να το περάσω. Η ΕΠΕΝ, πάρε και εσύ τη διοίκηση ενός οργανισμού. Χρυσή Αυγή, πάρε και εσύ ένα υπουργείο. Δύναμη στην πίνα του Καρατζαφέρη για να αλλάξει την Ελλάδα.